Βουλευτή της Νέας ΤΒ, τα περιφέρεια, στον κύριο Σάβα Αναστασιάδη. Κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, σε όλο τον κόσμο. Κύριε Αναστασιάδη, θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με την πανδημία. Μπαίνει στο τραπέζι της συζήτησης η χαλάρωση των μέτρων. Η αλήθεια είναι όμως, κύριε Αναστασιάδη, πως η κοινωνία δεν τηρεί τα μέτρα και θα ήθελα την τοποθέτησή σας. Ναι, είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκε μια χαλάρωση από πλευράς της κοινωνίας όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων, την πειθαρχία στα μέτρα που εξαγγείλει η κυβέρνηση. Και αυτό σε έναν βαθμό είναι κατανοητό, διότι υπάρχει πολλής χρόνος εγκλεισμού, ο κόσμος και η κοινωνία κουράστηκε, είναι η φυσιολογική εξέλιξη αυτή και αναμονή. Έχει όμως τις επιπτώσεις του, επιταχύνει ή πολλαπλασιάζει την διασπορά του ιού και τα προβλήματα και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε καθημερινά. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τις εξελίξεις και τις συμβουλές της αρμόδιας επιτροπής, ορθώς πράττει και μιλά για χαλάρωση των μέτρων με σταδιακό άνοιγμα της αγοράς, διότι οι εμβολιασμοί συνεχίζονται, μπορεί αυτή τη στιγμή το σύστημα να δέχεται μια πίεση. Πιστεύω όμως ότι αυτό γρήγορα θα εκτονωθεί, επειδή και οι εμβολιασμοί συνεχίζονται και η ανοσία, το τείχος ανοσίας δηλαδή που δημιουργείται, μεγαλώνει ως ποσοστό του πληθυσμού και οι καιρικές συνθήκες που ακολουθούν, μπαίνουμε στην άνοιξη, θα είναι καλύτερες. Οπότε είναι λογικό να το σκέφτεται αυτό η κυβέρνηση, θα το μάθουμε την Παρασκευή, όταν θα συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί να πάει. Κύριε Αναστασιάδη, επειδή αναφερθήκατε λίγο στον εμβολιασμό, όλο αυτό που δημιουργήθηκε με την AstraZeneca και το θέμα των θρομβώσεων σας αναστάτωσε σε προσωπικό επίπεδο, καθώς πολλοί γιατροί αναστατώθηκαν και υπήρχαν και χώρες οι οποίες ζητούσαν τη διακοπή του εμβολίου. Καταρχήν να πούμε ότι στην ελληνική περίπτωση δεν υπάρχουν δεδομένα που να στηρίζουν αυτή την απόφαση της αναστολής. Η Εθνική Επιτροπή που συνεδρίασε και συνεκτίμησε όλα τα δεδομένα τα επιστημονικά και από άλλες χώρες φυσικά αποφάσισε ομόφωνα να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί. Δεύτερον, η χώρα μας ακολουθεί πάντα τις εντολές ή τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος επίσης αποφάσισε να, ή προέκαψε να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί. Και στη χώρα μας θεωρούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι παρότι δημιουργήθηκε αυτή η συζήτηση τις τελευταίες μέρες, η συμμετοχή ήταν αρκετά καλή, πλησίασε περίπου το 90%, 85%, πράγμα που σημαίνει ότι οι πολίτες εμπιστεύονται τον εμβολιασμό και θέλουν γρήγορα να προχωρήσει για να αποκτήσουν ανοσία. Προσωπικά με όσους γιατρούς ειδικούς μίλησα, θεωρούν ότι είναι υπερβολική η απόφαση ορισμένων χωρών να αναστείλουν, και είναι αναστολή, δεν είναι κατάρρευση, την χρήση του εμβολίου για να ελέγξουν αν οι περιπτώσεις θρομβώσεων που παρουσιαστήκαν στις χώρες τους έχουν σχέση με το εμβόλιο. Ισχυρίζονται κάποιοι ότι είναι άσχετες με το εμβόλιο. Στη χώρα μας εμβολιαστήκαν περίπου 170.000 και λίγο παραπάνω άτομα με το εμβόλιο της AstraZeneca και παρουσιάστηκε μόνο μία περίπτωση θρομβώσεων η οποία τελικά από ό,τι αποδείχθηκε δεν είχε σχέση με το εμβόλιο. Άρα νομίζω ότι καλώς κάνει ο κόσμος και συνεχίζει να ακολουθεί το πρόγραμμα των εμβολιασμών και με αυτό το εμβόλιο. Θα σας μεταφέρω τώρα στο άλλο ζήτημα που το για μένα είναι πολύ σημαντικό, κύριε Αναστασιάδη, καθώς τις τελευταίες μέρες βλέπουμε να εξελίσσονται πολύ άσχημες εικόνες μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων και της αστυνομίας. Έχει χαθεί ο έλεγχος και επιτρέψτε μου να πω πως μέσα σε όλο αυτό το κλίμα κινδυνεύουν αθώες οικογένειες.
Εννοείται την ένταση που δημιουργείται στους δρόμους και στις πλατείες. Αυτό. Εξαιτίας κάποιων... Από κάποιων συγκεκριμένων ομάδων. Δηλαδή είδαμε το περιστατικό της υπέρμετρης βίας αστυνομίας στην πλατεία της Νέας Μήνης. Αμέσως μετά είδαμε έναν αστυνομικό σχεδόν έτοιμο θάνατο. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε και να δούμε ότι αυτές οι ομάδες υποκινούνται ή στηρίζονται από συγκεκριμένους χώρους. Δηλαδή όταν η αξιωματική αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ προτρέπει την νεολαία τους και τον κόσμο να κατέβει σε διαδηλώσεις για διάφορους λόγους, είτε για τον Κουφοντίνα, είτε για τα πανεπιστήμια, είτε για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να υπολογίζει την ζωή των ανθρώπων και χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ότι αυτό γίνεται παρά νοθεσίες ή τις προτάσεις των μέτρων που παίρνει η κυβέρνηση, δείχνει μια ανίσθηνη αντιπολίτευση η οποία θέτει σε κίνδυνο και τον κόσμο και την υγεία του κόσμου και δημιουργούνται αυτές οι εντάσεις. Συγκεκριμένες ομάδες αυτές που λέτε αναζητούν πάντα ευκαιρίες να εκφραστούν με αυτόν τον δύο τρόπο και κινδυνεύουν, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, και αφόρες οικογένειες οι οποίες ενδεχομένως να βρίσκονται κάποια στιγμή στον συγκεκριμένο χώρο. Η κυβέρνηση δείχνει μια τόλμη στην αντιμετώπιση των ομάδων αυτών. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος. Δεν πρέπει να υποχωρήσει. Δεν λέμε να ανοίξει πόλεμο και να δημιουργήσει εισφασμό σε καμία περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι ο νομοταγής πολίτης, ο πολίτης που θέλει να πάει στη δουλειά του, θέλει να πάει τη βόλτα του, θέλει να πάει στο σπίτι του και να είναι ήρεμος και ασφαλής, είναι αντίθετο σε αυτά τα φαινόμενα και αυτά πρέπει να προβληματίσουν αυτούς που προτρέπουν ή καλύπτουν ή είναι συνοδοιπόροι με αυτά τα φαινόμενα. Είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες και την αστυνομική επιχείρηση για τη λήξη της κατάληψης στην Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετέπειτα υπήρξαν αντιδράσεις και πορείες γι' αυτό. Θέλω λίγο τη γνώμη σας και θέλω και τη γνώμη σας στο γεγονός ότι στην πρώτη επιχείρηση που πήγε να αποπειραθεί υπήρξαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, οι οποίοι ουσιαστικά είπαν στην αστυνομία το να μην μπει στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Κοιτάξτε. Πρώτα πρέπει να δούμε, πολλοί χρησιμοποιούν κατεφημισμό την δημοκρατία και τα δημοκρατικά αισθήματα. Όταν λοιπόν ένα δημοκρατικό πολίτευμα, που πιστεύω ότι το πολίτευμα της χώρας μας δεν το αμφισβητεί κανείς, παίρνει αποφάσεις, ψηφίζει νόμους, είναι υποχρεωμένος, άσχετα αν κανείς συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με αυτό, αλλά όταν αυτά λαμβάνονται και αποφασίζονται με δημοκρατικό τρόπο, είναι υποχρεωμένοι όλοι να εφαρμόσουν τους νόμους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εφαρμόζει τους νόμους. Δηλαδή είναι ο πρώτος που δείχνει τον δρόμο στην καταστρατήγηση και των νόμων και στην παρανομία. Και ενθαρρύνει αυτές τις ομάδες. Δεν αρέσει προφανώς σε κάποιες ομάδες η τάξη στα πανεπιστήμια. Δεν αρέσει προφανώς σε αυτές τις ομάδες η ηρεμία και η νομιμότητα. Θέλουν πάντα ένταση, χάος, μπάφαλο, όπως πολύ χαρακτηριστικά ονομάζονται και οι ομάδες αυτές μπαχαλάκηδες, γιατί μέσα σε αυτόν τον χώρο, μέσα σε αυτό το κλίμα, έχουν λόγο ύπαρξης. Η κυβέρνηση εφήρμοσε τον νόμο, όπως λέει και όπως αναφέρει συγκεκριμένα ο πρόσφατος νόμος, εκένωσε την Βρετανία και βεβαίως γνωρίζετε όλοι και γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας ότι από τους συλληφθέντες, από τους προσαχθέντες μάλλον, ελάχιστοι ήταν φοιτητές. Σύμφωνα με κύκλους της αστυνομίας ήταν 4 φοιτητές από τους 30 που έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με άλλους κύκλους ήταν 18 ή 19, η μισή δηλαδή. Άρα για ποια πανεπιστήμια και για ποιους φοιτητές μιλάμε. Οι φοιτητές που μπαίνουν στα πανεπιστήμια, στην μεγαλύτερη, στην πλειονότητά τους και στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, θέλουν τάξη, ηρεμία, μαθήματα για να τελειώσουν τις σπουδές τους, για να κερδίσουν το μέλλον τους. Δεν θέλουν ούτε εντάσεις, ούτε ναρκωτικά, ούτε παρανομίες, ούτε όπλα, ούτε μολότοφ μέσα στον χώρο των πανεπιστημίων.
Και αυτό το φαινόμενο ξέρουμε πολύ καλά ότι συμβαίνει μόνο στη χώρα μας. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, σε καμία χώρα δεν συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Και είναι επίσης αυτό απορίας άξιων που ο ΣΥΡΙΖΑ συντάσσεται με αυτά τα φαινόμενα, ενώ διετέλεσε και κυβέρνηση πριν από το 2 χρόνια, 4 χρόνια στη χώρα και είδε πώς είναι τα πράγματα. Κύριε Αναστασιάδη, κατανοητό αυτό που λέτε και θέλω λίγο να κλείσουμε τη συζήτησή μας με ένα παράπονο που μας μεταφέρουν αρκετοί φίλοι της εκπομπής και μας λένε ότι αν κάποιος πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν στείλει μήνυμα και του πραγματοποιηθεί έλεγχος, θα δεχτεί το πρόστιμο. Αν πει όμως ότι πάει σε διαδήλωση, πορεία, δεν θα γίνει τίποτα. Και λένε ότι λειτουργεί 2 μέτρα και 2 σταθμά, λέει ο κόσμος. Και φυσικά εγώ θα σας ρωτήσω την άποψή σας επ' αυτού, αλλά και αν πιστεύετε πως όλες αυτές οι συγκεντρώσεις αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία εν ώψη της πανδημίας, εννοείται. Αποτελούν κίνδυνο και έχουν και μεγάλη ευθύνη για τον πολλαπλασιασμό της διασποράς. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Συγκεντρώσεις και οι πορείες. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι οι πορείες απαγορεύονται. Με νόμο. Και αυτό το γνωρίζουν. Και το γνωρίζουν και αυτοί που τις στηρίζουν. Το γνωρίζει συγκεκριμένος πολιτικός χώρος ή η συγκεκριμένη πολιτική χώρα που στηρίζουν τις πανδημίες. Και παρανόμως, συνειδητά. Οι επιλογές είναι 2 σε μια σοβαρή κυβέρνηση. Ή ανοίγει πόλεμο μέσα σε εισαγωγικά και διχάζει την κοινωνία, δηλαδή δια της βίας διαλύει τις συγκεντρώσεις ή δεν αφήνει τις συγκεντρώσεις, άρα δημιουργείται μεγαλύτερη ένταση και διχασμό στην κοινωνία, ή παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις, αυτό που λέτε, και έχει παράπονο ο κόσμος, χωρίς να δίνει πρόστιμα, για να μην δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα και να μην να κρατήσει ενωμένη την ελληνική κοινωνία και όχι διχασμένη. Αυτή είναι η επιλογή μιας σοβαρής κυβέρνησης στην πρόκληση και στην παρανομία την οποία στηρίζει και υπονομεύει η αξιωματική αντιπολίτευση. Και λυπάμαι πολύ που συνάδελφοί μου στο Κοινοβούλιο βρέθηκαν εκεί την ημέρα στο Πανεπιστήμιο και απαγόρευσαν την είσοδο των αστυνομικών στο Πανεπιστήμιο για να κενώσουν την Βρετανία που, όπως προείπα, δεν είχε καταληφθεί από φοιτητές αλλά από έξω πανεπιστημιακούς κύκλους. Κύριε Αναστασιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κατανοητός και συγκεκριμένος σε όλα όσα αναφέραμε. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.